Πάρα πολύ εύκολη άσκηση. Αυτή εδώ είναι μια απλή εφαρμογή πάνω στο συντακτικό της κατηγορηματικής λογικής. Και από την άλλη μεριά το F του ψ με τη σειρά του είναι και αυτό ένας όρος κατηγορηματικής λογικής και είναι όρος κατηγορηματικής λογικής από τη στιγμή που είναι ένα μονοθέσιο συναρτησιακό σύμβολο στο οποίο έχει βάλει όντως ένα όρισμα που είναι όρος. Άρα λοιπόν συνολικά αυτή η παράσταση είναι καλογραμμένη, πρόκειται για έναν μη ατομικό τύπο κατηγορηματικής λογικής. Το σημειώνω εδώ παρόλο που μου είπε αν είναι ατομική ή όχι, ατομική τύπη έτσι, ισότητα έχουμε πει και επίσης ένα ξερό κατηγόρημα. Και πάμε λίγο να κάνουμε αυτή την αποδόμηση όσον αφορά τις δεσμευμένες και τις ελεύθερες μεταβλητές. Έχουμε ότι το χ είναι στο πεδίο εμβελίας του για κάθε χ, άρα δεσμεύεται. Το ψ επίσης είναι στο πεδίο εμβελίας του, υπάρχει ψ, άρα δεσμεύεται. Και επίσης και το ψ αυτό είναι στο πεδίο εμβελίας του ψ, άρα δεσμεύεται. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μία πρόταση κατηγορηματικής λογικής, έτσι. Οι μεταβλητές είναι δεσμευμένες με ποσοδείκτη. Πάμε στο επόμενο να το μελετήσουμε και αυτό εδώ. Ξεκινάει με το για κάθε, βάζω αυτή την αγγίλη, μου βοηθάει. Αμέσως μετά έχει το υπάρχει και εδώ βάζω συνήθως μια παρένθεση και αυτή βοηθάει. Και εδώ έχω το G του P του Χ, P του Ψ. Παρενθετοποιώ λοιπόν ως ένα βαθμό την παράσταση και τώρα έχω το για κάθε Χ, πρέπει να εφαρμόζεται πάνω σε ένα τύπο. Οπότε λοιπόν θα εξετάσω αν αυτό το οποίο βρίσκεται εκεί μέσα είναι όντως ένας τύπος. Πάω και βλέπω ότι έχω το υπάρχει ψ παράσταση και αυτό είναι μια ατομικός τύπος αν έχει γραφτεί σωστά και εδώ πέρα μέσα έχουμε τύπο. Και εδώ τώρα θέλω να παρατηρήσεις και πάλι ότι στο σημείο αυτό εδώ πέρα σκάει το έργο, γιατί αυτό εδώ το πράγμα, δηλαδή αυτό το οποίο βρίσκεται μέσα στο υπάρχει, οφείλει να είναι τύπος. Αυτή εδώ όμως η παράσταση είναι όρος κατηγορηματικής λογικής και έτσι λοιπόν εδώ πέρα έχουμε ασυνταξία. Έχει το υπάρχει και μέσα του και το υπάρχει εμφανίζεται μέσα σε όρο. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι ασύντακτο. Επίσης ασυνταξία έχει το γεγονός ότι σαν όρισμα μέσα σε συνάρτηση έχει βάλει κατηγόρημα, το οποίο και αυτό είναι λάθος. Πάμε να συνεχίσουμε με το 5, το οποίο είναι ακόμα πιο έτσι, έχει μια ποιητικότητα. Πάμε να δούμε λοιπόν το 5. Ξεκινάει με το για κάθε ψ και αμέσως μετά έχει μια μεγάλη αγγίλη και θα πρέπει αυτό το πράγμα να είναι τύπος. Όλη η παράσταση μαζί. Αν έχει συνταχθεί σωστά η αγγίλη, θα είναι ένας μη ατομικός τύπος. Πάω παραμέσα και βλέπω ότι εδώ έχω να κάνω με μια συνεπαγωγή. Στη συνεπαγωγή τώρα ξέρω ότι θα πάει για μη ατομικός τύπος, αλλά θα πρέπει και το αριστερό και το δεξί κομμάτι της συνεπαγωγής θα πρέπει να είναι τύποι. Εντάξει, τύπος θα πρέπει να είναι αυτό και τύπος θα πρέπει να είναι και το δεξί. Πάω λοιπόν στην αριστερή μεριά και βλέπω υπάρχει χ, not, όχι not, υπάρχει χ, q, του not χ, σ. Οπότε λοιπόν να ασχοληθώ λίγο με την αριστερή μεριά και βλέπω ότι έχει υπάρχει χ παράσταση, το οποίο είναι μη ατομικός τύπος το υπάρχει όταν εφαρμόζεται σε ένα πεδίο εμβελίας και βλέπω μετά πάνω σε τι εφαρμόζεται και αυτό εδώ το Q είναι ένας ατομικός τύπος. Εντάξει, ατομικός τύπος κάτι το οποίο θα αναλυθεί τώρα σε επίπεδο όρων. Πάω λοιπόν και βλέπω τα ορίσματα του Q και εδώ πέρα έσκασε. Έσκασε λοιπόν με το καλό αυτό εδώ. Στο σημείο αυτό εδώ, όπου τα ορίσματα οφείλουν να είναι όροι. Εντάξει, αυτό θα έπρεπε να είναι όρος, αλλά αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι είναι το νοτχή, όπου το νοτχή τώρα είναι η άρνηση ενός τύπου, είναι ένας μη ατομικός τύπος. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ασυνταξία, συνεπώς το πέμπτο ερώτημα πετιέται στα σκουπίδια. Πάμε τώρα να δούμε το έκτο ερώτημα, όπου ξεκινάει πάλι με το για κάθε ψ. Να το κάνω και λίγο πιο μεγάλο, θα το γράψω μετά μάλλον γιατί αυτό το πράγμα θα έχει την αστοχία του. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε για έναν μη ατομικό τύπο ας πούμε. Ξεκινάω με αυτό εδώ και πάω τώρα εσωτερικά στην παράσταση να δω και πάλι ότι πρόκειται για μία συνεπαγωγή. Όπου μία παράσταση που είναι συνεπαγωγή θα πρέπει να είναι ένας μη ατομικός τύπος αν έχει γραφτεί σωστά. Και για να έχει γραφτεί σωστά πρέπει αριστερά και δεξιά της συνεπαγωγής να έχουμε τύπους. Πάω λοιπόν στην αριστερή μεριά και βλέπω υπάρχει χ, not q του χ, σ. Θα ελέγξω αν αυτό το πράγμα είναι τύπος. Πάω λοιπόν να ελέγξω εδώ την αριστερή μεριά και βλέπω ότι έχω το υπάρχει χ, εννοείται ότι εδώ έχει μία παρένθεση. Οπότε λοιπόν όλη αυτή η παράσταση θα είναι και πάλι ένας μη ατομικός τύπος. Θα ελέγξω τώρα την εσωτερική παράσταση, η οποία και αυτή θα είναι μη ατομικός τύπος. Είναι not μιας παράστασης, οπότε καλά το πάει. Κοιτάζω παραμέσα και βλέπω ένα ατομικό τύπο το οποίο επιτρέπεται. Και πάω και βλέπω τώρα τα ορίσματα, τα οποία πρέπει να είναι όροι. Μία μεταβλητή και μία σταθερά είναι όροι, οπότε λοιπόν όλα πάνε καλά. Πάμε αμέσως μετά να δούμε τη δεξιά μεριά της συνεπαγωγής και βλέπω ότι έχω το P του χ, όχι, το P του F του χ είναι αυτό εδώ. Έχω λοιπόν το P του F του χ, γράφω.
Or, not, βλέπεις ότι έβαλε και προτεραιότητα εγώ, τη συνεπαγωγή θυμάμαι ότι έχει τη χαμηλότερη προτεραιότητα. Not, λοιπόν, Q, ανοίγει παρένθεση, G, του C, C, F, του H. Εντάξει, τα γράφω λοιπόν όλα αυτά τα τζαμπαρδόνια. Και τώρα πάμε να δούμε όλη αυτή την παράσταση. Αυτή η παράσταση είναι ένα OR, οπότε πρόκειται για έναν μη ατομικό τύπο. Πάω και ελέγχω τώρα ότι αριστερά και δεξιά του OR έχω όντως τύπους. Το P του F του H θα είναι ατομικός τύπος αν έχει γραφτεί σωστά, για να τον ελέγξουμε. Το P βλέπω στην εκφώνηση ότι είναι μονομελές, οπότε του έχει βάλει πράγματι ένα όρισμα, το οποίο οφείλει να είναι όρος. Το F με τη σειρά του είναι μονομελές, θα πρέπει να του έχει βάλει ένα όρισμα που είναι όρος. Οπότε λοιπόν τα ήλεγξα ότι αυτά τα ορίσματα είναι και τα δύο όροι, και αυτό και αυτό. Οπότε όλα πάνε καλά με αυτήν εδώ την παράσταση. Πάω τώρα στη δεξιά μεριά και βλέπω ότι έχω το NOT μιας παράστασης, το οποίο είναι ένας μη ατομικός τύπος. Αμέσως μετά να δούμε ότι εφαρμόζεται πάνω σε τύπο. Πράγματι το Q, αν έχει γραφτεί σωστά, είναι ένας ατομικός τύπος. Το Q βλέπω στην εκφώνηση ότι είναι διμελές, άρα πρέπει να παίρνει δύο ορίσματα, τα οποία πρέπει να είναι και τα δύο όροι. Να ελέγξω λοιπόν αν τα ορίσματα είναι πράγματι όροι. Το G του C,ψ είναι διμελές, άρα όντως του έχει βάλει δύο ορίσματα που πρέπει και τα δύο να είναι όροι. Είναι μια σταθερά και μια μεταβλητή, οπότε όλο καλά. Και πάω και στο F του Χ και βλέπω ότι όντως του έχει βάλει ένα όρισμα όπως τα όφιλε. Άρα λοιπόν έκανα όλους απαραίτητους ελέγχους από έξω προς τα μέσα. Και έτσι λοιπόν να κλείσω λίγο και τις παρενθέσεις εδώ πέρα, ήλεγξα τα πάντα. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε για έναν μη ατομικό τύπο. Όλη η παράσταση μαζί είναι ένας μη ατομικός τύπος. Και για το μη ατομικό τύπο εδώ, τώρα να παρατηρήσω λίγο ότι έχω δύο ποσοδείκτες. Αλλά εδώ να είμαστε λίγο προσεκτικοί γιατί έχει έτσι και μια αξία. Να δούμε δηλαδή ότι το νόημα αυτής εδώ της μεταβλητής καθορίζεται από αυτόν εδώ τον ποσοδείκτη. Άρα μιλάμε για μια δεσμευμένη εμφάνιση της χ. Αντίθετα όμως, η εμβέλεια αυτού του υπάρχει χ σταματάει στην επαγωγή. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το χ, έχουμε να κάνουμε με μια ελεύθερη εμφάνιση μεταβλητής. Εντάξει. Το χ δηλαδή εδώ πέρα είναι ελεύθερη εμφάνιση της μεταβλητής. Δεν δεσμεύεται από κάποιο ποσοδείκτη. Αυτό το ψ αντίθετα είναι δεσμευμένο. Αυτό δεσμεύεται από τον έξω-έξω ποσοδείκτη. Και αυτό το χ είναι και πάλι ελεύθερη μεταβλητή. Άρα λοιπόν εδώ πέρα συνολικά να σημειώσω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πρόταση. Θα σημειώσω ότι αυτή η παράσταση, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πρόταση κατηγορηματικής λογικής. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και αυτή εδώ την κολοκύθα. Πάμε να δούμε και το τελευταίο. Έχουμε να κάνουμε με μία ισοδυναμία, άρα πάμε κατευθείαν για μία ατομικό τύπο. Πάω στην αριστερή μεριά και βλέπω το για κάθε χ π.χ. το οποίο θα πρέπει να είναι τύπος. Πράγματι είναι μη ατομικός τύπος έτσι όπως έχει γραφτεί. Πάω και βλέπω αν το για κάθε χ εφαρμόζεται πάνω σε τύπο. Το π του χ έχω ότι είναι μονομελές κατηγόρημα, οπότε καλά το πάει. Θα πρέπει το όρισμα του να είναι όρος, οπότε όλα καλά. Η αριστερή μεριά είναι όντως ένας μη ατομικός τύπος. Πάμε τώρα στη δεξιά μεριά της ισοδυναμίας να κάνουμε τους ελέγχους μας. Θα βρω δύο ποσοδείκτες για κάθε χ, για κάθε ψ. Και αμέσως μετά έχω μία αγγύλη η οποία ξεκινάει από εδώ και καταλήγει F του Χ, G του Χ, Ψ. Συνοηθήκαμε. Οπότε λοιπόν κλείνει αυτό εδώ με το καλό. Και έτσι λοιπόν να ελέγξω, εδώ τώρα τελείως τυπικά θα πρέπει να σπάσω και αυτό το για κάθε Χ, να το πάω από εδώ μέχρι εδώ. Εν πάση περιπτώσει έχω έναν μη ατομικό τύπο, ο οποίος μη ατομικός τύπος αυτό θα πρέπει να είναι το όρισμα του για κάθε Χ, πρέπει να είναι τύπος. Πάω παραμέσα. Το για κάθε Ψ θα πρέπει να εφαρμόζεται πάνω σε τύπο. Πάω παραμέσα. Το Q είναι, μου λέει, εκφώνηση διμελές κατηγόρημα, άρα πρέπει να εφαρμόζεται πάνω σε δύο όρους. Έχω δύο παραστάσεις οι οποίες μοιάζουν με όρη, είναι το F του Χ και το G του Χ, Ψ. Κάνω την έλεγχο ότι το F παίρνει δύο ορίσματα και το G παίρνει επίσης δύο ορίσματα. Οπότε λοιπόν έκανα όλους τους απαραίτητους ελέγχους, συνεπώς και το δεξί κομμάτι της συνεπαγωγής, της ισοδυναμίας μάλλον, είναι και αυτό ένας μη ατομικός τύπος. Σημειώνω λοιπόν ότι και αυτό είναι ένας μη ατομικός τύπος. Και τώρα πάμε λίγο να μελετήσουμε πάλι τις ελεύθερες και δεσμευμένες εμφανίσεις μεταβλητών. Και βλέπω ότι το νόημα αυτής της χ καθορίζεται από αυτόν εδώ τον ποσοδείκτη. Επίσης το νόημα αυτής της χ καθορίζεται από αυτήν εδώ τον ποσοδείκτη. Και το νόημα και αυτής της χ εμφανίζεται, καθορίζεται μάλλον από αυτόν εδώ τον ποσοδείκτη. Ενώ αυτό το ψ βρίσκεται στο πεδίο εμβελίας αυτού εδώ του ποσοδείκτη. Συνεπώς εδώ έχουμε να κάνουμε μία πρόταση κατηγορηματικής λογικής, διότι όλες οι εμφανίσεις μεταβλητών είναι δεσμευμένες από τους αντίστοιχους ποσοδείκτες. Είδες τον τρόπο που δουλεύουμε εδώ προκειμένου να δούμε τυπικά ότι το συντακτικό είναι ορθό, από έξω προς τα μέσα, ξέροντας καλά τους βασικούς κανόνες του συντακτικού μας της κατηγορηματικής λογικής.